γκουγκλάρει όμως ο κόσμος για... Κλεμπέρα con la papaya. Τον Γιάννη Αϊβάζη. Headlight, hold tight. No, 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 no. Oh baby, you know I've been thinking about it. You know that I've been... Γιάννης Αϊβάζης, Μαρία Κορινθίου. Καλά, αυτό θα έπρεπε να είναι trend. Ναι. Πόσα χρόνια μαζί? 7 χρόνια μαζί, γυναίκα, σύντροφος, ερωμένη. Τι γλυκό, τώρα με άγγιζε, γιατί είναι αυτό το, είναι αυτό το γορίδες, είπες τη μαγική λέξη. Τι είναι ακόμα και σαν ερωμένη σου σε αυτό το γάμο. Δεν θα μπορούσες να είσαι τόσα χρόνια μαζί αν δεν συνυπάρχουν όλα αυτά μαζί. Έτσι είναι. Η πιο δύσκολη στιγμή? Στα 17 χρόνια σίγουρα υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Εσύ κάνεις βήμα πίσω? Και οι δύο. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Έχουμε μια σχέση με τη Μαρία όλα αυτά τα χρόνια που ακόμα και να τσακωθούμε τώρα, φαντάσου, σε 5 λεπτά θα είμαστε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Είναι ένα κοίταγμα και είσαι, ναι, και εσύ όμως είσαι και τελειώνει εκεί. Σε ζηλεύει? Εύχομαι, παρακαλώ να με ζηλεύει. Ά, μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρεις, καμιά σκηνή ζηλωτυπίας, κάτι. Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί πρέπει να ζηλεύουμε γενικά ο ένας τον άλλο, αλλά όχι, έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλο. Άρα εσύ ζηλεύεις, μας λέει. Βέβαια ζηλεύω. Γιατί να το παραδεχτώ. Είναι η καλή ζήλια και η κακή ζήλια. Το να ψάξει το κινητό του αλλού δεν του δίνει χώρο. Δεν του δίνει χώρο στον κόσμο του. Οπότε πρέπει να υπάρχει χώρο και χρόνο. Γιάννη Αϊβάζη, καρκίνο. Α. Παιδική ηλικία. Ναι, εντάξει, στενάχωρο. Είναι μια συνέντευξη που είχα δώσει εκβαθέων στην Ελλάδα. Θυμάμαι τι παρακεντήσει, θυμάμαι. Που μου κάνανε και ούρλιαζα. Θυμάμαι τους γονείς μου να κλαίνε. Τη μητέρα μου να είναι συνέχεια από πάνω μου. Θυμάμαι εγώ να τους λέω ότι όλα είναι καλά και δεν θα υπάρχει κάτι. Τα πάντα θυμάμαι. Ναι, αυτή η είδηση μάλλον ήταν αναπάντεχη και ψάχνω κόσμος. Ναι. Γιάννης Αϊβάζης, πού το ξέρεις? Ηλικία, ύψος και καταγωγή βγάζει. Ναι. Η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα. Αυτοί είναι ψευδείς, γράφουν περισσότερο ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι από την Αθήνα. Ισχύει, το Google λέει Θεσσαλονίκη, να αλλάξει τώρα. Μικρασιάτης. Το ύψος μου είναι 1,87. Είμαι 46. 46. Πλέον. Εγώ σε θυμάμαι, γιατί θέλω να ρίξω και την εικόνα, από το κόκκινο δωμάτιο. Ήταν η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι, ναι. Ήμουνα στη σχολή ακόμα, όταν ο Αλέξανδρος Ωρίγας μου κάνει την τιμή να εσαρκώσει έναν πρωταγωνιστή του με την Ελένη Τυράντου, γιατί... Τι βασάνισες, είσαι κακό παιδί. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Δεν έχει μείνει αυτό πάντως, έχει μείνει. Άμα μιλήσει θα γίνει ρόμπα από μόνη της. Η Γκρέτζο με το τεκνό. Δεν λέει. Ήταν και η σειρά που σε έκανε και Ζεν Πρεμιέ. Είσαι ένας από τους Έλληνες που έχουν περάσει στην κατηγορία Ζεν Πρεμιέ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις και πώς το βιώνεις. Εννοείται. Δεν θα μπορούσα να με. Να εισαρκώνω, όπως λέμε, καρακτηρίστας ή άλλους ρόλους. Εντάξει. Και καλό και κακό. Κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία και στην παραγωγή και για τον κινηματογράφο και σε διεθνές επίπεδο. Σε σειρά υπάρχουν προτάσεις, γιατί δεν σε βλέπουμε? Σε σειρά είμαι από το 19 εκτός, γιατί είναι επιλογή μου, για τον λόγο ότι σκηνοθετικά έχω αφοσιωθεί στο κινηματογράφο. 50 τόσα βραβεία, επειδή θα τα πεις θα τα πω εγώ. 53 διεθνή βραβεία από το Τόκιο μέχρι το Λος Άντζελες. Προτάσεις γίνονται κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να βρω το χρόνο να μπορώ να τα συνδυάσω όλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να βρω το χρόνο. Εγώ το ξαναπεί, δεν σνομπάρω την τηλεόραση. Θα ήθελα να ήμουν μέρος τους, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος που δεν μπορώ να αφοσιωθώ σε αυτό. Με το Μαράκι, ναι. Θα σας δούμε πουθενά, ίσως σε κάποια σειρά ή τηλεοπτικά κάπου, σε καμιά εκπομπή. Το αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Η δεύτερη φορά που λες εκπομπή. Το πιάσα. Είναι επειδή μου αρέσει σαν ζευγάρι. Εκεί το πιάσα. Δεν υπάρχει. Η τηλεόραση είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έτσι δεν είναι? Ίσως να είναι να υπάρξει και μία έκπληξη στην επόμενη χρονιά. Δεν ξέρεις. Και τηλεοπτικά. Το κρατώ αυτό. Το έχω παρουσιάσει. Έχω κάνει. Ξέρω, το Παταγωνία. Και την Παταγωνία και πρωινό έχω κάνει. Λοιπόν, ναι, αν ερωτάς γι' αυτό. Δεν είναι. Και η Μαρία καλά τα πάει. Θα δούμε. Πέρασε και από το πρωινό. Εντάξει. Με σένα θα είναι καλύτερα, πιστεύω. Από ποιον, από τον Γιώργο? Ναι. Λόγω της σχέσης σας, όχι για τίποτα άλλο. Γιώργο, αισθάνομαι τέλεια. Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια, σου λέω. Όταν κάνεις κάτι το οποίο ουσιαστικά γουστάρεις
Και αυτό το κάνεις πολύ καλύτερο. Και ειδικά με ανθρώπους που γουστάρεις ακόμα περισσότερο. Για τη Μαρία που πέρασε και μια δύσκολη περίοδο με την παρουσίαση. Η Μαρία δεν πέρασε καμία δύσκολη περίοδο. Η Μαρία είχε ένα συμβόλαιο με τον Αντένα και κράτα το πολύ περισσότερο και με το εμπορικό του Αντένα. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, η Μαρία είχε ένα συμβόλαιο ουσιαστικά που έπρεπε να τηρήσει. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ δύο. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω θέμα των συμβολέων. Τώρα από εκεί πέρα δεν τηρήθηκαν μερικά πράγματα ή οτιδήποτε. Δεν αισθάνονταν καλά η Μαρία. Αποφάσισε να φύγει. Οπότε δεν είναι κακό να σου πω και σε όλες τις εκπομπές γίνονται αυτό. Το θέμα είναι όταν κάνεις κάτι να αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά, όμορφα. Η Μαρία είναι ένα πολύ ευγενικό παιδί, πολύ ντόπρο. Κρατάει γερά, ξέρει τι θέλει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει πάντα. Επόμενα σχέδια. Επόμενα σχέδια είναι η ταινία η οποία ετοιμάζουμε τώρα με το καλό να τελειώσουν από τα φεστιβάλ, να δει η πρώτη για να μπορεί να βγει στον κόσμο που ζητάει να τη δει. Ανυπομονώ να μπω στα γυρίσματα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο γέννησα εγώ προσωπικά από το 2008 και θα γίνει επιτέλους τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε βασάνισα. Καμιά κυπριακή λεξούλα έχουμε μάθει? Πολλές. Χρόνια τώρα. Πες μου μία. Ήθελα να φάω πατήχα, αλλά δεν τη βρήκα. Την επόμενη φορά που θα έρθει, θα σου έχω εγώ μια πατήχα. Εντάξει. Φίλια πολλά. Στείλε και χαιρετίσματα και στη Χριστιανά μας που σου. Αγαπάω Χριστιανά. Γεια σας, Χριστιανά μου.